Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Είναι το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα τη οικονομία. Πρώτη μέρα και επίσημα τη τέταρτη αξιολόγηση σήμερα, με του θεσμού να συζητούν για ενεργειακά θέματα και αποκρατικοποίηση, ενώ την ίδια στιγμή ο διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδο, κ. Γιάννη Τουρνάρα, έθεσε ξανά στο τραπέζι την πρότασή του για επιστοληπτική γραμμή στήριξη. Μαζί μα ο Κώστα και τη Τζή. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Πράγματι, έχουμε τα πρώτα ραντεβού σήμερα στο πλαίσιο τη τέταρτη αξιολόγηση, τη τελευταία αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματο. Υπάρχουν 88 προαπαιτούμενα. Βασικά ζητήματα που θα συζητηθούν σήμερα είναι τα θέματα της ενέργειας και των αποκρατικοποιήσεων, όπως είπαμε. Βεβαίως θα μπουν μέσα και τα δημοσιονομικά, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία, δεδομένου να δούμε τι θα γίνει με το αφορολόγητο και με τους στόχους τους οποίους έχει βάλει το πρόγραμμα. Το σημαντικό, βέβαια, το οποίο συζητάται πλέον, εφόσον όλοι λίγο πολύ θεωρούμε δεδομένη την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, είναι ότι θα γίνει στη μεταμνημονιακή εποχή. Και σε αυτό, πώς έρχεται η πρόταση του Τουρνάρα, τι μας λέει ο κ. Έχουμε τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, ο οποίος σήμερα στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Ελλάδος έκανε μια παρέμβαση στην ομιλία του. Είπε ότι η επιστοληπτική γραμμή είναι κάτι το οποίο χρειάζεται η χώρα μας, ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο στήριξης το οποίο θα δίνει ασφάλεια στους επενδυτές από τη στιγμή που η Ελλάδα θα βγει στις αγορές και θα στηρίζεται μόνο στις αγορές για τις μενιακές ανάγκες από τον Αύγουστο και μετά από την έννοια το πρόγραμμα. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό το οποίο είπε ο κ. Τουρνάρας, αυτή η θέση η οποία εξέφρασε. Είναι όμως μια θέση την οποία έχει εκφράσει συχνά. Έρχεται σε αντίθεση με τις επιθυμίες της κυβέρνησης, όπου έχουμε τα κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι δεν χρειάζεται μια τέτοια γραμμή πιστολιπτικής στήριξης. Και από εκεί και πέρα. Βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα είναι και το κύριο θέμα συζήτησης, δηλαδή το τι μέλη γενέστε μετά το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο.